Και πάμε να καλημερίσουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον φίλο μου αρθρογράφο από το freeopinion.news και με akulpa.gr, Ήλια Ψυχογιό. Good morning, sir. Πολύ καλημέρα σας. How are you doing? Θα το κάνω στη Μαρλόν Μπράντο. Πολύ τα φοβάμαι, πολύ τα φοβάμαι. Αυτά φοβόμουν. Είναι πολύ καλά, καλημέρα σε όλους. Αχ, Παναγιά μου, Γρηγορούσα. Πώς σου φαίνεται το σημερινό κόνσεπτ της εκπομπής? Νομίζω ότι ταιριάζει η Άντι. Είναι οι ημέρες, τα έργα και οι ημέρες, όπως καταλαβαίνεις. Τέτοια πράγματα θέλουμε. Ναι, ταιριάζει η Άντι νομίζω. Βγαίνει αβίαστα. Ρε φίλε, να σου κάνω μια ερώτηση. Πόσο. Καλό μήνα καταρχάς, δεν είπαμε καλό μήνα. Καλό μήνα. Καλό μήνα. Καλό μήνα σε όλους. Να σου κάνω μια έτσι ερώτηση. Θυμάσαι τα προηγούμενα χρόνια, 15 έως 19, την αρθρογραφία μας? Όχι μόνο ημών των δύο, έτσι. Υπήρχαν και άλλοι που φώναζαν πολύ και μιλούσαν για αντιδημοκρατικά αισθήματα. Ας το πούμε αυτό, έτσι. Το πιο light που μου έρχεται στο μυαλό. Για αντιδημοκρατικά αισθήματα των προηγουμένων. Θυμάσαι τι bullying είχαμε φάει? Μπορώ να αναφέρω έτσι πολύ χαρακτηριστικά τρεις-τέσσερις αρθρογράφους. Τον έναν τον είχες και χθες, τον Σάκη τον Μουτζή. Δηλαδή από τη Βιτάλη. Εσένα, φυσικά. Αφήνω τον εαυτό μου απ' έξω. Ναι, είχαμε. Υπήρχε αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Είναι η πλήρης αποκαθήλωση του λεγόμενου φυσικά ανύπαρκτου ηθικού πλεονεκτήματος της αριστεράς. Φυσικά ανύπαρκτου. Φυσικά κιόλας κι εσύ. Δεν υπήρχε ποτέ. Δηλαδή, φύση δεν έχουν ηθικό πλεονέκτημα. Δεν υπάρχει ηθικό πλεονέκτημα σε καμία ιδεολογία. Το ηθικό πλεονέκτημα είναι ένα δημιούργημα της αριστεράς με ποια αφορμή φυσικά, μέχρι το 1900 και λόγω της Κούντας, μέχρι το 1967 δεν υπήρχε στο μυαλό της αριστεράς στον κόσμο το ηθικό πλεονέκτημα. Η Χούντα ξέπλυνε την αριστερά. Μέχρι το 1967 πήγαινε τώρα κάποιος, ας πούμε, σε ένα χωριό επάνω που στον εμφύλιο είχε υποφέρει από τους αντάρτες, να πει ηθικό πλεονέκτημα της αριστεράς. Και τον κυνηγούσαν, ας πούμε, μέχρι το Τυρούγα, κάτω χαμηλά. Ανεπιθύμητη δηλαδή η ιδεολογία στα χωριά μας. Και ήρθε στην ουσία το 67, ισχυρίζεσαι, η δικτατορία του Γεωργίου Παπαδοπούλου στην ουσία να την αναστήσει. Αυτό ακριβώς έγινε. Μάλιστα. Αυτό ακριβώς έγινε. Μέχρι το 67 δεν ήταν έτσι. Μάλιστα. Εγώ ξέρεις, κάνω το τέτοιο, κάνω τον έκπληκτο, ρε παιδί μου. Τι είναι αυτό που λες? Έλα Παναγία μου, σοβαρά τώρα, έτσι έγιναν τα πράγματα. Αχ. Στόθω, για να επιστρέψουμε έτσι και λίγο στις ημέρες μας. Ρε Ηλία, ναι δεν υπάρχουν, όχι Σελιμά, το ψυχογιό ένα. Έχω δύο Ηλίες ρε φίλε, αν είναι καλά. Καλημέρα, καλημέρα στον Ηλία Σελιμά, καλημέρα. Αυτό είναι. Καλημέρα και από τον Ηλία Σελιμά. Λοιπόν, δεν υπάρχουν, πριν όπως είπε, έβαλα και ένα ηχητικό απόσπασμα από την συνέντευξη του Ανδρέα του Λοβέρνου. Ότι δεν υπάρχουν απτά στοιχεία μέχρι στιγμής ότι ο Αλέξης Τσίπρας γνώριζε. Αν το πάμε έτσι με μια αναλυτική μέθοδο στη σκέψη μας, για να δούμε αν τελικά όντως, αν πιστεύουμε ότι γνώριζε, αν πιστεύουμε ότι δεν γνώριζε. Ας πάμε ότι δεν γνώριζε. Γίνεται να μην γνώριζε? Βασικά είναι εφικτό, εφόσον μιλάμε για εκθέσεις της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Να το πω έτσι με το ΙΙ. Θα πρέπει να διαλέξει ο κ. Τσίπρας ανάμεσα σε δύο πράγματα. Αν γνώριζε και κάλυπτε
Είναι συνένοχος. Εάν δεν γνώριζε, που σημαίνει ότι κάτι μύτη του όλοι αυτοί έκαναν παιχνίδι, ήταν ανόητος. Πρέπει να διαλέξει λοιπόν τι τα δύο είναι. Ήταν ανόητος ή είχε παρατήσει τη διακυβέρνηση του τόπου σε άλλα χέρια? Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Στον σύντροφο Παπά, π.χ. Σε προβληματίζω. Εντάξει, όχι, δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Γιατί είναι συγκεντρωτική η ιδεολογία, συγκεκριμένη είναι συγκεντρωτική. Ναι, ισχύει αυτό. Δηλαδή, είναι το ενός απλώς αρχή. Ναι. Αυτός κάνει το κομμάτι, αυτός κανονίζει τα πάντα, αυτός ξέρει τα πάντα. Απ' τα στοιχεία, όπως είπαμε, δεν έχουμε, αν γνωρίζει ή όχι ο πρωθυπουργός, αλλά γνωρίζοντας το πώς λειτουργεί αυτή η άνθρωπη ιδεολογία, την αριστερή ιδεολογία, μπορούμε να φανταστούμε. Μάλιστα. Αχ, για να σε πάω τώρα και στα ακόμα πιο σύγχρονα. Και όταν λέω σύγχρονο εννοώ σημερινά, φρέσκα κουλούρια. Προχτές κατατέθηκε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο το νομοσχέδιο, το σχέδιο νόμου για τις πορείες. Και θα αρχίσει να μπαίνει ένα πολύ ωραίο φίλτρο από το δε και στο εξής. Επίσης θα υπάρχει φυλάκιση για όσους μπαίνουν σε διαδηλώσεις και τις σπάνε με... πώς το λένε, με Μολότοφ και τα συναφή. Το ερώτημα είναι πάρα πολύ συγκεκριμένο. Γιατί όλα αυτά τα χρόνια δεν έγινε αυτό? Και δεν μιλάω μόνο για τα 5 χρόνια προφανώς του Τσίπρα. Μιλάω για όλη τη μεταπολίτευση. Γιατί υπήρχε το ηθικό πλεονέκτημα της αριστεράς. Γιατί όποιος τολμούσε πριν κυβερνήσει αριστερά να πει ότι παιδιά δεν είναι δυνατόν 100 άνθρωποι να κλείνουν όλη την Αθήνα, ας πούμε. Ήταν φασίστες. Ακριβώς, δεν είναι δυνατόν κάποιος να καίει, ας πούμε, την Αθήνα για 3-4 μέρες, να καταστρέφονται περιουσίες, να καίγονται άνθρωποι εργαζόμενοι μέσα σε τράπεζες. Έτσι. Κοντεύει, ε. Κοντεύει. Κοντεύει. Τι κοντεύει? Κοντεύει ο κύριος Υπουργός, κοντεύει. Θα τους βρει. Θα τους μαζέψει. Εγώ δεν λέω τίποτα μέχρι να δω. Λοιπόν, δεν μπορεί λοιπόν να συμβαίνουν αυτά και αυτοί που τα κάνουν να είναι τιμωρητοί. Σε λέγανε φασίστα. Επειδή λοιπόν κυβέρνηση αριστερά, επειδή είδαμε πως κυβέρνησε, επιβεβαιώνεται για πολλωστή φορά ο Σέγου Γίνστον Τσότσιλ που έλεγε ότι αν θες να τελειώνεις με την αριστερά σε μια χώρα, άφησε τους αριστερούς να κυβερνήσουν για 6 μήνες. Εντάξει, εμείς τους αφήσαμε 4,5 χρόνια. Κοίτα, αν σκεφτείς ότι γενικότερα αφομοιώνουμε αργά σαν πληθυσμός και σαν λαός, θεωρώ ότι ήταν αρκετός ο χρόνος που έμειναν στην εξουσία τους ώστε να καταλάβουμε κάποια πράγματα. Κοίταξε, έχουν 32%, που σημαίνει ότι μπορεί να επανέλθουν. Νομίζω ότι το πιο φοβιστικό από όλα είναι αυτό. Ξέρεις, όχι, για να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα, γιατί μπορεί κάποια να ακούγονται ακραία. Λοιπόν, δεν είναι πρόβλημα ένα κόμμα εξουσίας να έχει τη δυνατότητα να ξαναπάρει την εξουσία. Προς Θεού, δεν είναι αυτό το πρόβλημά μου. Το πρόβλημά μου είναι ότι ένα κόμμα με μη δημοκρατικά αισθήματα να υπάρξει η δυνατότητα να ξαναπάρει την εξουσία, γιατί την δεύτερη φορά, όπως μας είπε και ο αγαπητός μας πρώην πολυχρονεμένος wannabe Σουλτανοχαλίφης Αλέξης Τσίπρας, όταν μας μιλούσε για την δεύτερη φορά αριστερά, ότι αυτή τη φορά θα πάρουμε όλους τους αρμούς της εξουσίας. Αυτό με ανησυχεί. Δεν με ανησυχεί το ότι ένα κόμμα εξουσίας μπορεί να ξαναπάρει την εξουσία. Το 2012 βρέθηκε η Χρυσή Αυγή στο Κοινοβούλιο. Το 2015 ξαναμπήκε στη Βουλή. Το 2019 εξαφανίστηκε. Αυτοί που ψήφισαν τη Χρυσή Αυγή το 2012 είχαν δικαιολογία. Ότι δεν ξέραμε ακριβώς τι είναι, δεν ήταν τόσο γνωστό κλπ.
Αυτοί που ήρθαν το 2015 δεν είχαν δικαιολογία. Ξέραν πολύ καλά τι είναι η αξία του πλέον. Που θέλω να κάνω τη σύνδεση. Κάποιος θα μπορούσε να δει πριν το 2015 ότι παιδιά δεν είναι αξία του ο ΣΥΡΙΖΑ. Τον ψήφισε γιατί πίστευα ότι θα κάνει άλλη διακυβέρνηση κλπ. Να. Εάν ένα κόμμα με αντιδημοκρατικές για τη δημοκρατική λειτουργία και τη δημοκρατική προοπτική διακυβέρνηση συγκεντρώνει πάνω από 30%, είναι ανησυχητικό όχι τόσο για το κόμμα όσο για την κοινωνία μας. Σημαίνει ότι ένα 30% της κοινωνίας μας αποδέχεται ότι κάποιος θα πάρει την εξουσία, θα πάρει την διακυβέρνηση, συγγνώμη, και του δίνει ουσιαστικά το ελεύθερο να πάρει και την εξουσία. Ναι, γιατί η αλήθεια είναι ότι για να είμαστε απολύτως ξεκάθαροι μεταξύ μας, όπως λέει και μια ψυχή, πλέον. Έξεσαι, την ατάκα αυτή που είναι ωραία ατάκα, δεν μπορώ να μην τη χρησιμοποιώ. Για να είμαστε απολύτως ξεκάθαροι μεταξύ μας, λοιπόν. Πες στον κόσμο και ποιος την έχει πει. Είναι ο Μάκης Βορύδης, βέβαια, δεν το συζητάμε. Τεράστια ατάκα. Για να είμαστε απολύτως ξεκάθαροι μεταξύ μας. Στο επικό πεντάλεπτο με τον Νίκο Φίλη. Βέβαια, δεν το συζητάμε. Πριν το δημοψήφισμα. Α, ζούμε και αυτές τις μέρες τώρα. Πρέπει να ήταν σαν σήμερα. Σήμερα, αύριο, χθες, κάτι τέτοιο. Τέτοιες μερούλες ήταν που πρωτοακούστηκε αυτή η ατάκα. Λοιπόν, επί της ουσίας. Αυτή τη φορά ξέρουμε τα πάντα. Δηλαδή, τους είδαμε και στην κυβέρνηση, στην πράξη, τους βλέπουμε και μέσω των δημοσιευμάτων των παραπολιτικών ακριβώς πώς λειτουργούσαν κυβερνητικά και τους ακούμε να λένε για την δεύτερη φορά αριστερά και το τι πρέπει να κάνουν τώρα που δεν έκαναν την προηγούμενη φορά. Άρα στην επόμενη κάλπη που θα στηθεί ξέρουμε ακριβώς τι ψηφίζουμε. Αυτό ακριβώς είπα πριν. Αυτό ακριβώς. Ναι. Ότι δεν υπάρχει πλέον δικαιολογία στην ουσία. Ναι. Δεν υπάρχει δικαιολογία. Δεν μπορεί να πει κάποιος, παιδιά, εγώ δεν ήξερα ότι αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να κάνουν καθεστώς και θέλουν να αλλάξουν το πολίτευμα. Δεν υπάρχει ένα που δεν το ήξερα. Μετά φυσικά πρέπει να βρεθούμε σε ένα αεροπλάνο, εσύ, εγώ και μερικοί ακόμα γνωστοί μας με το διαβατήριο στο στόμα να φύγουμε. Πολύ φοβάμαι ότι αν τυχόν δεν, παίρνοντας βάση του τι έγινε την πρώτη φορά, πολύ σκέφτομαι, με πιάνει ένα μικρό ρίγος για το τι πρόκειται να ακολουθήσει τη δεύτερη. Ξέρεις, μετά από όλη αυτή τη διαδικασία και μετά το κυνηγητό και μετά τις αποκαλύψεις και μετά και μετά και μετά, ποιος ξέρει τι έρχεται μετά. Παναγιά μου βοήθα. Αχ, που λέγει ο Μέγας Ερντογάν. Μάλιστα. Αυτά τα κυβερνητικά νέα και τα τέτοια. Βασικά τα κυβερνητικά νέα δεν τα έχουμε πει. Ρε φίλε, να σε ρωτήσω. Μιας και πρόσφατα έφυγες από την Αθήνα και γύρισες στην Αθήνα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Πήρες όμως μια εικόνα από την επαρχία και εκτός Αττικής. Κινείται ο κόσμος? Εννοείς εμπορικά? Εννοώ εμπορικά, ταξιδιωτικά, αν εκεί που πήγες είδες έτσι κίνηση γενικότερα. Κοίταξε. Ο κόσμος θυμίζει καλοκαίρι, οι δρόμοι θυμίζουν καλοκαίρι, ο ήλιος θυμίζει καλοκαίρι. Εντάξει, μας έχει κάψει. Οι δρόμοι θυμίζουν καλοκαίρι, η κίνηση θυμίζει καλοκαίρι. Στην Θεσσαλονίκη που βρέθηκα ήταν μαγκωμένα τα πράγματα. Πώς μου έχει λείψει αυτή η πόλη, θέλω να πω. Καμένα καθόλου. Στα Τρίκαλα που πήγα μετά, επειδή τα Τρίκαλα ήταν μια περιοχή που δεν είχε ούτε ένα κόσμο κορονοϊού, οι άνθρωποι είναι πολύ πιο χαλαροί. Αυτό ίσως ήταν και λίγο επικίνδυνο βέβαια. Αλλά εκεί κινείται λίγο καλύτερα. Το πρόβλημα είναι φυσικά ότι δεν υπάρχει τουρισμός. Καθόλου. Ναι. Ναι, εντάξει, είναι κάτι που ήταν και εν μέρη λογικό αν σκεφτείς ότι είχαμε ακόμα κλειστά τέτοιο. Δηλαδή, σήμερα ανοίγουν όλα, αύριο ανοίγουν σχεδόν όλοι οι προορισμοί, όλες οι είσοδοι στη χώρα. Συνεπώς, από τώρα θα αρχίσει, αν αρχίσει, ένα έτσι κύμα λίγο μεγαλύτερο από αυτό που έχουμε μέχρι σήμερα στην ουσία.
αλλά οι Έλληνες κινούνται. Κοίταξε να δεις, υπάρχει ένας φόβος. Εγώ το είδα και στην κίνηση στις εθνικές οδούς, δηλαδή που ήταν αλλοιωμένη, το είδα και μέσα στις πόλεις. Υπάρχει ένας φόβος. Mm-hmm. Είναι αυτό το ψυχολογικό ότι, okay, περάσαμε τον πρώτο καβό, αλλά επειδή δεν υπάρχει φυσικά το φάρμακο, το εμβόλιο ακόμα για αυτή την αρρώστια, όλοι τους βλέπεις και είναι λίγο μαζεμένοι, λίγο παραπάνω προσεκτικοί. Υπάρχουν φυσικά για αυτή που δεν τυλιάζει καθόλου, οι flat earthers της Ελλάδας, δηλαδή ο ιός δεν υπάρχει στην ιστορία. Καλά, ναι, εντάξει. Ναι, είναι γενικά μια πολύ περίεργη περίοδος. Πιστεύω ότι ζούμε κυριολεκτικά ιστορικές στιγμές. Δεν τις έχει ζήσει καμία άλλη γενιά πριν από εμάς αυτές. Εντάξει, σύγκριση με κάποια άλλη περίοδο. Πάμε πάρα πολύ πίσω για να βρούμε κάτι τέτοιο. Πάρα πολύ πίσω. Δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο. Όσο πίσω και να πας. Να. Δεν υπάρχει αντίστοιχο. Ο οποίος μου συγκρίνει, ας πούμε, με την Ισπανική γρίπη του 1919, δεν είναι το ίδιο. Εκείνη την εποχή δεν μπορούσες να ταξιδέψεις από την Αθήνα στη Νέα Υόρκη σε 8 ώρες. Οι χώρες ήταν περίκλειστες εκείνες τις εποχές. Δεν υπήρχαν ταξίδια τόσο πολύ συχνά και πολλές ακόμα διαφορές. Και ούτε έγινε lockdown εκείνη την εποχή, δεν υπήρχε ανάγκη. Και πάλι πέθαναν κανένα 50 εκατομμύρια. Να. Εδώ είναι, μα εδώ το τραγικό της ιστορίας όλης είναι ότι με 5 δισεκατομμύρια ανθρώπους σε καραντίνα είχαμε πάνω από μισό εκατομμύριο νεκρούς. Δεν είναι δηλαδή και πάνω από 2,5 εκατομμύρια κρούσματα. Δεν είναι επεξεγέλαση η ιστορία. Με 5,5 δισεκατομμύρια ανθρώπους σε καραντίνα. Σε απόλυτη καραντίνα, να μην μπορούν να βγαίνουν από το σπίτι τους. Και είχαμε αυτά τα θύματα. Ακούμε πολύ συχνά από ορισμένους, έτσι. Πολλές φορές θεωρώ και με καλή πρόθεση, έτσι, ότι μια παιδιά επένδυση, ας πούμε, με γρήπη σκότωσε στην Ελλάδα 10.000 ανθρώπους. Mm-hmm. Και λέω, ναι, σκότωσε, λέω, 10.000 ανθρώπους με εμβόλιο και χωρίς lockdown. Mm-hmm. Αν φέτος, λοιπόν, δεν είχαμε κάνει lockdown, άνευ εμβολίου, με την θνητότητα που έχει αυτός ο ιός, θα υποθέσουν 10.000 νεκροί. Και εκεί μόλις αρχίζουν και συνειδητοποιούν τα νούμερα, ότι το ένα είναι με εμβόλιο και το άλλο χωρίς, το τι θα γινότανε, εκεί αρχίζουν να αντιλαμβάνονται το λάθος της συλλογιστικής τους. Άστο ρε Ηλία, άστο. Εδώ έχει βγει, θέλω να κλείσουμε αυτή τη συζήτηση και γενικότερα θα κλείσουμε γιατί δεν έχω άλλο χρόνο, πρέπει να υποδεχτώ και την κυρία Γεράγγελου. Με την εξής φωτογραφία που είδα όταν ξεκίνησα την εκπομπή και το είπα το αστείο, αλλά θα το ξαναπώ τώρα. Είναι μια κοπέλα η οποία κάθεται με τη γάτα της και λέει η κοπέλα στη γάτα της, με άφησε γιατί είμαι άσχημη. Και της λέει η γάτα της, όχι, δεν σε άφησε γιατί είσαι άσχημη. Σε άφησε γιατί πιστεύεις ότι τον ιό το φέρνει το 5G. Τα πρωί αυτό που το πάρξα το μάτι. Λέω, ω, καλά εδώ είσαι. Ηλία Ψυχογέννη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.